και να καλησπερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Πετρόπουλο, τον Δήμαρχο Ιητών, που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε Πετρόπουλε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Μια χαρά, όλα καλά. Έτσι, πάντα καλά. Λοιπόν, είμαστε τώρα περίπου στον επίλογο του Αυγούστου, που είναι και ο, έτσι, αν θέλετε, ο κύριος όγκος αυτών που θα κάνουν διακοπές, είναι τώρα, τον Αύγουστο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Σεπτέμβριος δεν μπορεί να είναι ένας πολύ καλός μήνας για διακοπές, αρκεί να έχεις τη δυνατότητα να πας. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το πώς πήγε η σεζόν, κύριε Πετρόπουλε? Βεβαίως, πήγαμε πάρα πολύ καλά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Αριθμητικά τουλάχιστον το νησί ανέβηκε, πλησιάζουμε ίσως να ξεπεράσουμε τώρας τους 150.000 επισκέπτες. Πράγμα που σημαίνει ότι σε μια περίπου εξαετία, επταετία διπλασιάσαμε τον αριθμό των επισκεπτών στο νησί μας. Mm-hmm. Τώρα οικονομικά καταλαβαίνετε ότι δεν έχει μόνο οικονομική χρήση η Ελλάδα, mm-hmm. αλλά το οικονομικό το σκέπτονται όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Σωστό. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι εύκολο να το δείχνει. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως σας λέω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πολύ ωραία. Τώρα, για να έρθει κάποιος να κάνει διακοπές, να προγραμματίσει διακοπές του το Σεπτέμβριο, φαντάζομαι θα είναι και πολύ καλύτερες οι τιμές, κύριε Πετρόπουλε. Ισχύει αυτό? Πολύ σωστά το είπατε. Οι τιμές είναι πολύ καλύτερες. Είναι πολύ πιο ήσυχα τα πράγματα. Με την έννοια ότι δεν στριμώχνεσαι, βρίσκεις πολύ εύκολα να χασίσεις, να πεις από το να φας. Και πάντα να σας πω όμως, οι τιμές δεν είναι μεγάλες σε εμάς. Έχουμε το money for value, value for money, ναι, ναι. Αν το θέλετε, σε εμάς ισχύει. Δηλαδή αυτό που προσφέρουμε με τις τιμές που έχουμε είναι, θα έλεγα, σε εξαιρετικό επίπεδο. Αυτό βέβαια καλυτερεύει το Σεπτέμβριο, mm-hmm. ελαφρώς, αλλά χωρίς να σημαίνει όμως ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αν εμείς τώρα που σκοπεύουμε να είμαστε στην Ίω το επόμενο διάστημα, mm-hmm. Πού θα πάμε να κάνουμε να κάνουμε το μπάνιο μας, ποιες είναι οι παραλίες που είναι δυνατές, που αποτελούν το μεγάλο ατού της Ίου, και ποια άλλα είναι τα βασικά σημεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς που θέλουμε να επισκεφτούμε την Ίω? Κοιτάξτε, το Μαγανάρι και η Αγία Θεοδότη, έχω την αίσθηση, και τουλάχιστον είναι αυτή η προσωπική μου εκτίμηση, είναι τα ωραιότερα σημεία του νησιού, με την έννοια ότι είναι μισοοργανωμένα και μπορεί κανείς να αισθάνεται άνεση και παράλληλα να είναι σε ένα φυσικό περιβάλλον. Πράγμα το οποίο, ας πούμε, συμβαίνει μεν στο Μυροπόρτα, που είναι η πιο μεγάλη παραλία, ναι. του νησιού, αλλά όμως επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, μαζεύει, ναι. πάρα πολύ κόσμο, ίσως κάποιος να πει ότι, ναι. προτιμώ να είμαι κάπου λίγο πιο μόνο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία, τα περιγράψατε, Δήμαρχέ μου. Εντάξει, δεν πιστεύω να έχουμε κανένα πρόβλημα όπως έχουμε στην Ίδρα. Δηλαδή, είδατε τι τραβάει ο συνάδελφός σας, ο Δήμαρχος της Ίδρας, με τα φώτα και τα νερά που έχουμε το πρόβλημα. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε με νερό επειδή λόγω που δεν έβρεξε το χειμώνα, αλλά το αντιμετωπίσαμε βάζοντας μπροστά μια δεύτερη αφαλάτωση και πήγαμε πάρα πολύ. Α, έχετε καλά. Και δεύτερη αφαλάτωση, μάλιστα. Βέβαια, τη βάζαμε μπροστά φέτος, το τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, και είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν διακόψαμε το νερό καθόλου. Μπράβο, Δήμαρχε. Οπότε θα το διαπιστώσουμε και οι δύο μαζί. Γιατί σκοπεύουμε. Να τα πούμε, είσαστε πρόσδεκτοι να σα συναντήσουμε, να απολαύσετε το νησί μας. Βεβαίως, βεβαίως, Δήμαρχε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Μιχάλη Πετρόπουλο, τον Δήμαρχο Ιητών, και να για τις ωραίες εικόνες που μας μεταφέρατε, Δήμαρχε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.